Γιάννη Γιαννούλη, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας από την Ιταλία. Εσύ ξέρεις την πόλη, εγώ δεν ξέρω που βρίσκεται. Ξέρεις που βρίσκεται. Τώρα δεν ξέρεις πόλεις της Ιταλίας βασικά. Όλες απ' έξω. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Κάτσε, που είχες πάει στην Πολώνια, είχες πάει μια φορά. Κλάουντιο, είσαι εκεί. Κλάουντιο Κολτεμπέλα, μαζί μας. Είμαι εδώ. Άκουσα πολύ ωραία μουσική. Ποιος είναι που το τραγουδάει εκεί, όταν με βάλανε στο τηλέφωνο κάτι. Ωραίο. Κλαρίνο, τι ήταν, ωραίο. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι. Μια χαρά, εδώ στο Βαρέζε, μόλις τελείωσε η προπόνηση. Βλέπω παιδιά που κάνουν ζέσταμα για ένα παιδικό παιχνίδι. Εσείς, όλα καλά? Εμείς πάντα καλά, αφού την ξέρεις τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι, εύκολη είναι. Τον καφέ μας, τη θάλασσα, χαλαρά, έτσι. Πολύ γρήγορα. Χαλαρά. Τι κάνεις, στο Βαρέζε είσαι? Είμαι Βαρέζε, είμαι την δεύτερη χρονιά που είμαι εδώ. Και εντάξει, μια χαρά. Είμαστε, ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, έχουμε ένα παιχνίδι χειρακή με τη Στόλια. Και εντάξει, όλα καλά. Επειδή ξεκινήσαμε τώρα με το μπασκετικό κομμάτι, αυτή η ομάδα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ την περασμένη Τρίτη, θεωρείται από τις καλές στην Ιταλία? Πέρσι είχε μια πολύ καλή χρονιά. Όταν ήμουν ο διευθυντής της δεύτερης λίγα στην Ιταλία, είχα από το Ορλάντο, είχε κερδίσει, όχι, είχε φτάσει δεύτερη στο πρωτάθλημα, δηλαδή είχα πάει διάφορες φορές εκεί στη Σικηλία. Είναι μια φοβερή κατάσταση, γιατί το χωριό εκεί της Καποδολάνδου έχει 13.000 κόσμο και έχει μια ομάδα στην Α1. Σημαντικό. Αυτή την ομάδα τον έχει ο παλιό δήμαρχος, η δική του ομάδα και ο γιος του είναι το general manager και όλα. Είναι μια ομάδα που, εντάξει, είναι λίγο πάντα, λόγω ανάγκη ήταν και λίγο διαφορετική, γιατί ο Βαζίλε τελείωσε την καριέρα του εκεί, ήταν μέχρι πέρσι ο Σάντρο Νίτσεβιτς. Η Σοράνια ήταν εκεί. Τα παιδιά που πάνε εκεί νιώθουν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πολύ φιλοξενών. Είναι οικογένεια, δηλαδή. Οικογενειακή ακριβώς, επιχείρηση. Ακριβώς. Ναι. Γενικά γίνεται στην Σικηλία, γιατί τους ανθρώπους στη Σικηλία είναι πάρα πολύ σε αυτό. Έχουν πολύ ζεστή γενικά με τους ανθρώπους απ' έξω και όλα. Ξεσνιώθεις καλά, τρως καλά, είναι φίλοι εκεί στη θάλασσα. Είναι ένα μικρό χωριό που ζει πάνω στην ομάδα. Πέρσι, τον αγώνα τον είδες. Φοβερή χρονιά. Τον αγώνα τον είδα. Πώς ζουν την αγώνα ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εμένα μου αρέσει. Νομίζω έχει κάνει καλές μεταγραφές. Θέλει χρόνο τώρα να ξέρεις. Έχει ένα καινούριο προπονητής. Μετά νομίζω ο Σούλης ήταν πόσα, 7-8 χρόνια. 8 χρόνια. Ξέρεις, δεν είναι ποτέ εύκολο να αλλάζεις μετά 8 χρόνια. Έχει ένα χρόνο προπονητής νομίζω καλός, γιατί τα έχει δείξει και πέρσι στην Αστάνα και μετά... Εμείς πώς προπονητές αλλάξαμε? Εμείς, Γιάννη, εμείς αλλάξαμε. Εντάξει, δεν είναι ποτέ εύκολο. Να μείνουμε σε αυτό που είπες, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα μετά από 8 χρόνια να αλλάζει προπονητή και να φέρνει έναν που έχει διαφορετική φιλοσοφία από τον προηγούμενο? Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και το σημερινό μπάσκετ, το ξέρετε, δεν είναι ότι κρατάς το κορμί της ομάδας όπως ήταν παλιά, να έχεις το Γιαννούλη, το Πρέλεβιτς, το Ριτσιάς, το Μαζαρινό, κρατάς δεύτερη χρονιά, το ξέρεις ο Γιάννη που θέλει την μπάλα, που φεύγει στο εφηρασμό έτσι, πώς τη θέλει. Είναι πράγματα που τα μαθαίνεις. Δεν είναι ότι αμέσως είναι αυτόματο να γνωρίσεις τους άλλους. Πρώτο, δεύτερο και το προπονητή. Τα πράγματα δεν γίνεται από μια μέρα την άλλη. Πάω καλά και σε πολύ και νομίζω ότι είναι πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Δεν είμαι στο λιμάνι, δεν είναι ένα καράβι που έρχεται. είμαι στο γήπεδο. Και εμένα, το ξαναλέω. Νομίζω, όπως πάντα, θέλει λίγο υπομονή. Στο αθλητισμός είναι κάτι που λείπει πάντα, η υπομονή. Εντάξει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά. Γιατί αν το κρίνει σοβαρή, είναι πάρα σιγουρικαρή. Συνέβη και κάτι ακόμα που εσύ μπορείς να το καταλάβεις πολύ καλά. Ξεκινάνε τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια, εκεί που η ομάδα ψάχνει τα πατήματά της, την ψυχολογία της, και χτυπάνε τα δύο point guard. Τι σημαίνει αυτό για μια ομάδα που έχει προετοιμαστεί
Α, σου λείπει το αυτό που κάνει κομμάτι εκεί, που είναι αυτό που μεταφέρει τα πράγματα από το προβολή, είναι πολύ δύσκολο. Και ένα σε συγγέτης, σαν το δίλατε που το πήρες για, ξέρεις, για τα... Είναι μια, κάτι, εντάξει, είναι μια ατυχία αυτά. Σίγουρο ότι δεν βοηθάει για να βρεις τη χημεία πιο εύκολη. Mm-hmm. Όχι μόνο τη χημεία, όπως είπαμε, να έχεις λίγο, ξέρεις, την... confidence λέγεται στα πράγματα. Πίθεις, να... Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή όταν είναι ένα group παίκτες καινούριο. Mm-hmm. Αυτά. Για λέγε τώρα. Συμβαίνει, συμβαίνει κάτι παρόμοιο σε εμάς. Mm-hmm. Γιατί εμείς τα πρώτα παιχνίδια παίξαμε με τη Βενετία που είναι προβλητές εδώ και επίσης το περπάτημα πέρσι. Mm-hmm. Πήγαμε Μιλάνο και χάσαμε ένα πόντος μέσα σε μια ομάδα Ευρωλίγκ και όλα. Και έπρεπε να το κερδίσει με τον Γκάντελο και το Θείοδο. Mm-hmm. Μετά κερδίσαμε ένα παιχνίδι με Καντού και μετά πήγαμε σε Μπρέσια που είναι πέπερς, είναι πρώτη στο ΟΑΣ. Είναι το πρόγραμμα, είναι δύσκολο δεν είναι πρόγραμμα, ποτέ εύκολο και ξεκινάς λίγο με δύσκολο. Αλλά πρέπει να κρατάς την υπομονή και να έχεις εμπιστοσύνη στα πράγματα. Γιατί τα βλέπεις και τα μετράς σημερινά στην προπόνηση. Εμείς δεν είμαστε εκεί στο γήπεδο, να καταλαβαίνω να βλέπουμε πώς δουλεύω. Mm-hmm. Να είμαι σίγουρο ότι ξέρω τους ανθρώπους που είναι. Πήραν σοβαρούς παίκτες που δουλεύουν. Και πολύ και σκληρά και απ' όλα δουλεύουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πάνω. Όλες τις νίκες μετά θα έρθουν. Θα έρθουν και τις μεγάλες νίκες, γιατί νομίζω ότι φέτος σαν ποιότητα παίκτες είναι γεμάτη ομάδα, γιατί έχει παίκτες που ο καθένα μπορεί να φέρει κάτι. Και, Κλάσεν, χρόνια, είχε ο ψηλός... ναι, και χρόνια είχε ο Πάου Κλαούντιο να έχει 11-12 παίκτες. Πάντα ήταν 7-8 και 2-3 μικροί. Μην ξεχνάτε, παιδιά, μην ξεχνάτε το γκρουπ που έχει παίζει ο Πάου. Δηλαδή να πας στη Σικλία είναι σαν πιο εύκολο να πας Νέα Υόρκη μάλλον και να πας κάπου το Ορλάντο. Ναι. Γιατί δεν ξέρω πόσα αεροπλάνα αλλάξανε, αλλά φτάνεις Κατάνια και έχεις 2,5 ώρες λεωφορείο. Φαντάζομαι ότι πας και μέσω Κωνσταντινούπολης. Πώς πας στην Ερήφη. Πώς μετά πας Βέσπινς εκεί που ξαναπας όπως πήγαμε και εμείς με τη Βαρίζα πέρσι στη Λιθουανία και στο ταξίδια που ξέρεις κουράζονται. Δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεσαι να έχεις 10 παίκτες. Οπωσδήποτε. Δεν καταλαβαίνουν. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι πρόβλημα είναι τα ταξίδια. Μόνο όσοι ακολουθάμε τις ομάδες. Μετά ξέρεις, λες. Μετά λες, αλλάξει. Έχω ένα εύκολο παιχνίδι στη νέα, αλλά τα εύκολα ξέρεις. Μετά από άμα νομίζεις είναι εύκολο, το χάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Κλάουντιο, να σε ρωτήσω κάτι που το έχω πάντα. Περίμενες ποτέ ο Γιαννούλης να κάνει ραδιόφωνο? Η θέση του είναι, πάντα το έλεγα. Είναι star, χαίρομαι πάρα πολύ και το λέω έτσι γιατί ο Γιάννης τον αγαπάω, είχα την ευκαιρία να παίζω μαζί του, ότι μπορώ να σου πω ότι είναι ένα παίκτης που πρέπει οπωσδήποτε να τα έχεις στα αποδυτήρια. Γιατί, εντάξει, έχω ιστορίες πολλές. Καλές ιστορίες. Γιάννη, είναι το κορμί σου, Γιάννη. Το κορμί σου, άντρα. Όχι, είναι φοβερέ. Τι ωραία χρόνια. Είναι τι ωραία χρόνια. Πήραμε για ένα ξένος πως ήμουν εγώ, έχεις να... ξέρεις, ένα Έλληνας παίκτης στα αποδυτήρια που ξέρει πότε να τα λέει τα πράγματα και ξέρει πότε να το κάνει πλάκα. Mm. Και το φοβερό, λίγοι αθλητές θα έχουν αυτό που είχε ο Γιάννης, είναι okay, πλάκα, αλλά ξέρεις, δεν γουστάρει να χάνει και όταν πρέπει να κερδίσει για να κάνεις κάτι και να μαζεύεις τους παίκτες για άντε πάμε να κερδίσουμε και με την Τσαμπουκά ένα-δύο ομάδες και μάλλον. Αυτό δεν είναι κάτι που βρίσκεσαι εύκολο τώρα. Και ο Γιάννης αυτό το είχε και το μετάφερε στο συμπαίκτα και αυτό και είναι καλό. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Είναι κάτι που ψάχνουν στους παίκτες που δεν είναι εύκολο να βρεις. Έτσι όπως έχει γίνει αθλητισμός τώρα, μια κουβέντα που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα είναι μεταξύ εσύ που είσαι ξένος αθλητής που έπαιξε στην Ελλάδα, μπορείς να πεις πόσο σημαντικό είναι να έχει η ομάδα Έλληνες παίκτες που καταλαβαίνουν το κλαμπ. Ακού, εγώ ο Πάουκ έπαιξε τρίτη ή τετάρτη, θυμάμαι. Τρίτη νομίζω. Τρίτη. Mm. Τετάρτη είδα το προπονητισμό εδώ. Mm-hmm. Στον Ατήλιο Κάλια που είναι και δίπλα μου τώρα. Συζητήσαμε γιατί είχαμε δει το παιχνίδι και το έλεγα. Βλέπεις, η τύχη που εμείς δεν έχουμε στην Ιταλία, να έχουμε τους ντόπιους, τους Ιταλούς παίκτες, στην ομάδα που έχουν ένα ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Κατά ψέματα μπορεί να υπάρχει μια κρίση στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάποια πράγματα, ξέρει, δεν είναι όπως παλιά, αλλά εσείς το ξέρεις το λόγο καλύτερα από μένα και ξέρω ότι τα πράγματα όταν βλέπεις απ' έξω ή από μέσα είναι λίγο διαφορετικό όπως βλέπεις από έξω, είναι ότι υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Έχει δώσει ο ΠΑΟΚ σε 2-3 συγκεκριμένο ρόλο. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ο Βλαόντι όταν έπαιζε ήταν σαν Έλληνας έπαιζε. Ναι, απλά όταν η αφετηρία είναι ότι ήταν ξένος. Άλλο άμα έγινε Έλληνας στη διάρκεια. Ναι. Ο Βλαόντι ήταν. Πάρα... Ήταν στην ελληνική κλίκα, θυμάσαι. Βεβαίως. Να σου πω πόσο σημαντικό. Γιάννη, αν θυμάσαι, πόσο σημαντικό είναι να έχει ένα Έλληνα και μέσα στα αποδυτήρια λέει σε στο ξένο. Άκου. Εδώ είναι άμα χάνει ένα παιχνίδι. Δύο, καλύτερα να κόψει λίγο το πρόσεγγ αυτό, κάνε έτσι. Γιατί παιδιά κάποιες φορές ξεχνάμε, δεν είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται σε ένα μέρος και τα ξέρουν όλα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο που μεταφέρει αυτούς τους κανόνες και βοηθάει ο άνθρωπο που έρχεται. Εγώ είχα αυτή τη τύχη. Την είχα. Δηλαδή και να έχεις Έλληνες παίκτες είναι και αυτό. Και να Έλληνες παίκτες με προσωπικότητα. Άλλο πράγματα. Πρέπει τα παιδιά να έχουν και προσωπικότητα. Μην τα κόβουμε αυτά την προσωπικότητα. Γιατί χρειάζεται. Σίγουρα ότι αν παίζεις λεπτά και δεκάδες μόνο στο πάγκο, στο ξέρεις εκεί, αυτή η προσωπικότητα τα δει, τα μεγαλώνει, είναι λογικό αυτό. Αλλά το χρειάζομαι όλοι να έχουμε παίκτες, Έλληνες, στην Ιταλία εδώ, με λίγη προσωπικότητα που ξέρεις και ένα ξένο τον ακούει. Άμα υπάρχει μόνο ομάδα με ξένοι που κάνει τη ζωή του και νομίζω μεταφέρουν το στυλ μπασκετικό και όχι ναι, μέσα εδώ είναι το τεράστιο λάθος. Δεν κολλάει αυτό. Ακριβώς αυτό. Και τι γίνεται τώρα, πώς ήταν, πώς ήταν η Γιαννούλη, εσύ δεν έχεις να πεις κάτι στον Κλαούντιο. Τι να πω. Τι να πεις στον αέρα, ότι ήταν ο καλύτερος playmaker που είχες, ότι σε τάιζε όπως έπρεπε. Γιάννη, πες την άμυνά σου. Γιάννη, πες την άμυνά σου, την καρέκλα που την έφυγε. Όταν έβρεπε σε ένα παιδί ωραίο ψηλός, έτσι, κορμί και όλα, που της έκανε εξαίσθηση το low post και όλα και έπαιρνε την μπάλα, και εσύ από πίσω πρώτο κόντραρε και μετά τους έφυγε. Και ήταν συνέχεια βήματα. Τι έκανε. Πώς το λένε αυτός. Πώς το λένε αυτό το τρίκ. Αυτό λέγεται ντροπ πέσιμο. Πώς πήγαινες δηλαδή, τι έκανες. Έβλεπες εκεί τσέκαρες ποιος ήταν. Έβλεπα, έκαναν παλικάρα και τέτοιο και πήγαινα και τον έσπροχνα εγώ πρώτο το και τον, κάτι τον έλεγα. Νευρίαζε αυτός με το που πήγαινε να πέσει απάνω στο κορμί μου, έκανε ένα βήμα πίσω και έπεφτε κάτω και έκανε βήματα. Σαν το κορμί σου. Υπάρχει άνθρωπο που είναι έτοιμο να καθίσει στην καρέκλα και τραβάς την καρέκλα και πέφτει κάτω. Μπαμ. Ήμουν σίγουρος. Μία φορά το παιχνίδι ήταν έτσι. Ωραία, ωραία. Ακόμα το κάνει. Να σου πω κάτι. Ο Κλάουντιο ήταν ο παίχτης, ο playmaker, όνειρο. Γιατί τον ένοιαζε η ομάδα, τον ένοιαζε η πρώτη ή οι άλλοι τέσσερις και άμα δεν έβρισκε, τότε ας πούμε εκτελούσε την επίθεση. Δεν έπαιρνε πολλά σουτ, ναι. Ναι, αλλά γι' αυτό, όχι δεν μπορούσε. Ναι, εννοείται. Ενώ ο Ντίλαρ, ας πούμε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρώτο κοιτάει τον εαυτό του, θα παίξει ένα πικυρό, θα κάνει δύο τρίπλες παραπάνω. Ναι, αλλά εκείνη η ομάδα ήταν επί ΠΑΟΚ Euroleague's. Και τώρα δεν είναι Euroleague's. Γι' αυτό ο Κλάουντιο δούλευε την ομάδα και γι' αυτό έπαιζε σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό ήταν τέτοια η ομάδα. Έκανε αυτό... φοβερό ντουέτο με το Λιαδέλη. Πήγαινα εγώ δεξιά με το Παναγιώτη. Γελά. Εντάξει. Ο Γιάννη ήταν εξαίσθηση ψηλή. Όπως ο Γιάννης θα ξέρει πολύ καλά. Πρέπει να του δίνεις κάποιες μπάλες αν θέλεις να παίζεις άμυνα. Ο ψηλό δεν είναι εύκολο δουλειά. Κάνεις screen, rebound. Στην άμυνα είναι εκεί που κόβουνε κάμερα. Πρέπει να του δίνεις τις μπάλες. Δεν μπορείς να περιμένεις. Είναι λογικό. Γιατί μετά δεν τι κάνουνε. Και θυμάμαι, ο Γιάννης ήταν φοβερός. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που έβλεπε τη φωτιά μέσα, το πάθος, τη φωτιά. Και έπρεπε να πας εκεί. Οπωσδήποτε έπρεπε να πας στο Γιάννη. Για να... Γιατί έβλεπε ότι είχε το, εκείνη τη στιγμή είχε τη φωτιά μέσα. Είχε πολύ πλάκα, ήταν φοβερό, φοβερό. Οπωσδήποτε έπρεπε να πάω εκεί. Όπως στο ηλεκτρονικό το NBA Jam που ήταν on fire και πηδούσε πιο ψηλά. Τέτοιος ήτανε. Τον έπιανε, γυάλιζε το μάτι του. Ναι. Όχι μόνο, γιατί θυμάμαι τα fake που έκανε Γιάννη, τα fake σου και κάτι Αμερικανός που ακόμα πηδάνε και ακόμα ψάχνουν. Τα λέω και δεν με πιστεύουν, Κλαούντιο. Τα δίδαμε, υπήρχε τηλεόραση τότε. Τα λέω και δεν με πιστεύουν. Ακόμα παίζει, Κλαούντιο, το ξέρεις αυτό ότι ακόμα παίζει. Καλά κάνει, καλά κάνει, καλά κάνει. Και μου λέει ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας ψηλός. Όταν παίζει και τον αγαπάς στο μπάσκετ, είναι έτσι.
Λέει και όλα, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ψηλός, έτσι λέει αυτή τη στιγμή. Στα 41 του. Ναι, το λέει και στον αέρα. Δεν τρέπεται δηλαδή, το λέει. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Να, βλέπεις, σίγουρος. Πες μου, εσύ πώς είναι καλύτερος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Okay. Πότε δώσε την μπάλα, μακαρόνι, δώσε την μπάλα, μακαρόνι, δώσε την μπάλα, ρε. Πότε θα μας έρθεις. Πότε θα έρθεις σε Θεσσαλονίκη, καμιά βολτίτσα. Άστε να κερδίσουμε κάτι παιχνίδια, ρε, και μετά θα έρθω. Θέλω να έρθω. Αν κερδίσουμε κάτι παιχνίδια, δεν ποτέ κουνιέμαι με τίποτα. Νομίζω το παιχνίδι με Κλαόντιο το είδα. Ο Κλαόντιο πέρυσι που τον είδα είναι, ξέρεις, έρχεται πάντα Ιταλός, ξέρεις, με τα αντισύμα, είναι οι κάλτσες του. Τι. Πάντα φοράει. Την πιο μαγική κάλτσα, εντάξει, είναι... Ιταλία, φίλε, έτσι είναι. Φίλε, έτσι είναι, έτσι είναι. Αν δεν φοράω τέτοιε, θα μου πιάνουν, θα με πάρουν το διαβατήριο. Ακριβώς, ακριβώς. Θα διαβατήριο. Πηγαίναμε εμείς τζομπάνες με τις φόρμες με αυτά, έρχονται ο Κλαόντιο στην Μπένα εκεί με τα κουστούμια του με αυτά, μας λέει πρέπει να αρχίσετε κι εσείς να ντύνεστε έτσι, αρχίζαμε κι εμείς σιγά σιγά. Ενώ στο ποδόσφαιρο ο Κλαόντιο, ξέρεις, ακόμα όλοι με το ίδιο μπλουζάκι, το πόλο. Στο ποδόσφαιρο, όλοι οι ίδιοι. Ναι, και πάντα έτσι. Όλοι οι ίδιοι. Εντάξει, μια αποστολή να δεις εθνικής Ιταλίας στο ποδόσφαιρο, να πηγαίνεις σε ένα μουντιάλ π.χ. και να δεις τις άλλες αποστολές πώς πηγαίνουν, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα. Είναι τεράστια διαφορά. Κλαούντιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είναι πάρα πολύ καλή και ωραίο να μιλάμε για αθλητισμό και για μπάσκετ. Μπέλο, φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά για να... Περιμένουμε να έρθεις. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Πολλά φιλιά. Τσάου.